Η συντήρηση ενός σπιτιού είναι χρονοβόρα και δαπανηρή. Όχι όμως αν το σπίτι μπορεί να ανακαινιστεί μόνο του, να βάψει το εξωτερικό του ή να καλύψει τις τρύπες του στίχους. Το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας ερευνά τις νέες φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες και ανάμεσά τους νέους τύπους ζωντανών υλικών που θα μπορούσαν να αντικαταστήσουν τα παραδοσιακά οικοδομικά υλικά με απίστευτες δυνατότητες. Τούβλα που φυτρώνουν μόνα τους από το μυκήλιο, έναν τύπο ρίζας μανιταριού. Μπορούν να φυτευτούν οπουδήποτε, αναπτύσσονται μόνα τους και ανταποκρίνονται στις συνθήκες του περιβάλλοντός τους. Σε συνεργασία με την εταιρεία Ecobody, το Αμερικανικό Υπουργείο Άμυνας θέλει να αναπτύξει τέτοια εναλλακτικά υλικά, τα οποία θα μπορούσαν να μεταφέρονται εύκολα σε ζώνες καταστροφής ή πολέμου και να χρησιμοποιούνται για την άμεση δημιουργία βιώσιμων υποδομών που θα εξυπηρετούν τις ανάγκες του Αμερικανικού στρατού. Εκτός από τα τούβλα μυκηλίου, άλλα ερευνητικά εργαστήρια δοκιμάζουν ήδη την κάναβη ή την άμμο σε συνδυασμό με το διοξείδιο του άνθρακα για τη δημιουργία ανανεώσιμων οικοδομικών υλικών. Θα μπορούσατε ποτέ να αγαπήσετε ένα σκύλο ή μια γάτα ρομπότ? Σε έναν οίκο ευγυρία στις ΗΠΑ, ηλικιωμένοι που πάσχουν από άνοια έχουν για συντροφιά ρομποτικά ζωάκια τα οποία φροντίζουν και αγαπούν. Είναι ένα πείραμα για το κατά πόσο τα ρομπότ μπορούν να αντικαταστήσουν τα αληθινά κατοικίδια και τα συμπεράσματά του μέχρι στιγμής είναι άκρως ενδιαφέροντα. Ποιο είναι το τέλειο κατοικίδιο, αυτό που δεν έχει πολλές απαιτήσεις ή αυτό που είναι πάντα πιστό και κοντά στο αφεντικό του? Η Sony επανακυκλοφορεί το ρομποτικό της σκύλο Aibo με εξελιγμένη τεχνητή νοημοσύνη και δυνατότητες. Όταν όμως το 2014 διέκοψε προσωρινά την κυκλοφορία του, πολλοί κατοχοί του έπεσαν σε κατάθλιψη ή θρύνησαν για το θάνατο του κατοικιδίου τους. Κάποιοι μάλιστα του έκαναν και πραγματική κηδεία. Αντιστοίχως στον οίκο ευγυρίας του Πλήμουθ, η σχέση των ηλικιωμένων με τα ρομποτικά ζωάκια τους μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός στενού δεσμού αγάπης και εξάρτησης. Όπως εκτιμούν ερευνητές εξάλλου, η διάκριση μεταξύ των ζωντανών και των μη ζωντανών όντων είναι πλέον δύσκολη, καθώς με την τεχνολογία έχουν δημιουργηθεί νέες υβριδικές κατηγορίες. Και όσο τα ανθρωποειδή ρομπότ σε μορφή κατοικιδίων διαδίδονται, τόσο οι κοινωνίες μας θα καλούνται να απαντήσουν σε περίπλοκα ηθικά και όχι μόνο διλήμματα. Το 1 τρίτο των έφηβων κοριτσιών στη Βρετανία δέχεται σεξουαλική παρενόχληση στο ίντερνετ, γεγονός που οθεί την κυβέρνηση να εισαγάγει στα σχολεία μαθήματα για την αντιμετώπιση της. Σύμφωνα μάλιστα με έρευνες μη κυβερνητικών οργανώσεων, τα περισσότερα από αυτά τα κορίτσια παρενοχλούνται από παιδιά της ηλικίας τους και όχι από ενήλικες. Μία στις 10 από τις 1.559 έφηβες που πήραν μέρος στην έρευνα της οργάνωσης ChildNet δήλωσαν ότι κατά τη δραστηριότητά τους στα κοινωνικά δίκτυα δέχονται απειλές για σεξουαλική βία, ακόμη και για βιασμό, ενώ το 26% από αυτές έχει πέσει θύμα online φημολογίας για τη σεξουαλική του συμπεριφορά. Η έρευνα αφορούσε αγόρια και κορίτσια ηλικίας 13 με 17 ετών και σύμφωνα με τους επικεφαλείς της καταδεικνύει τις νέες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης που έχουν αναδειχθεί εξαιτίας της ψηφιακής τεχνολογίας, καθώς και την ανάγκη να πάψει η κοινωνία να κλείνει τα μάτια της σε αυτές. Υπολογίζεται εξάλλου ότι το πρόβλημα δεν αφορά μόνο εφήβους, αλλά και τουλάχιστον 20 εκατομμύρια παιδιά κάτω των 13 ετών που χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα και κυρίως το Facebook. Η πρόσφατη μάλιστα ανακοίνωση της εταιρείας για την κυκλοφορία ενός Facebook για παιδιά έχει μεταξύ άλλων και αυτό το στόχο, να προστατεύσει τα παιδιά από την έκθεση σε online σεξουαλικούς κινδύνους.